Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλημέρα, καλημέρα και στους εκπαιδευτές σας. Καλημέρα, Γιώτρε. Πολύ, πολύ βασιά, αν μπορείτε να κάνετε κάτι για ωραία, θα το διορθώσουμε. Μας ακούτε τώρα καλύτερα? Λίγο καλύτερα. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εμείς πάντως σας ακούμε περίπου. Εμείς σας ακούμε καμπάνα, ναι. Ωραία, ωραία. Δεν απαγορεύεται αυτή η καμπάνα που σας ακούμε, εντάξει. Είμαστε... Σας ακούω καλύτερα τώρα. Ωραία, λοιπόν, κύριε Τεταραφυλλίδη, αισιόδοξα τα μηνύματα αναφορικά με την μάχη στον κορονοϊό. Αυτά τουλάχιστον έρχονται από επίσημα χείλη. Θέλουμε λίγο την άποψή σας. Ναι. Κοιτάξτε, τα μηνύματα τα οποία έρχονται, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι αισιόδοξα. Βέβαια, η μάχη δεν έχει κερδιθεί ακόμη, δεν έχει τελειώσει. Πηγαίνουμε αρκετά έως πολύ καλά. Είναι βέβαια αρκετά επικίνδυνο το χρονικό διάστημα. Μεγάλη εβδομάδα, επίκειται Πάσχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στην Ελλάδα το Πάσχα γιορτάζεται, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, γενιακά, με φίλους, με συγγενείς. Και αυτό ενέχει το κίνδυνο των μεγάλων συναθρήσεων, συγκεντρώσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα αποτελέσματα που μπορεί να προκαλέσει. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαι και εγώ από αυτούς που θα παρακαλέσουν όσο μπορούμε περισσότερο να συνεχίσουμε να απομονωθούμε στο σπίτι μας, μόνο με την οικογένειά μας, λίγη υπομονή ακόμη και ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν σε αποκλιμάκωση και σταδιακή, όπως ανέφερε και ο κύριος Τσιόδρας και η Επιτροπή και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, σε αποκλιμάκωση των μέτρων σταδιακά μέσα από την παραπάνω εβδομάδα. Νομίζω ότι πάντως το μήνυμα, γιατρέ, το έχουμε λάβει οι περισσότεροι Έλληνες. Δηλαδή το έχουμε πάρει απόφαση ότι αυτό το Πάσχα θα είμαστε μόνοι μας. Θα είμαστε, βέβαια... πως ναι, ναι, και πραγματικά θέλω να αποδώσω τα εύσημα σε όλους τους συμπολίτες, σε όλους τους Έλληνες για τη στάση τους, η οποία πραγματικά είναι υποδηματική, σχολιάζεται από όλα τα μέσα παγκοσμίως και δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για μας, δείχνουμε για μία ακόμη φορά τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής. Γιατρέ, δώστε μία δική σας ερμηνεία και, από την, και με την επιστημονική σας κατάρτιση αλλά και με την λογική ενός κοινού πολίτη. Εχθές Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία ανακοίνωσαν και άρχισαν χαλάρωση μέτρων. Μιλάμε για τρεις χώρες εκ των οποίων οι δύο θρηνούν τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη, Ιταλία και Ισπανία. Βέβαια. Και η Αυστρία δεν είχε πολλά θύματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα και αυτή... περισσότερα από εμάς. Σίγουρα περισσότερα από εμάς. Χώρα η οποία μπορεί πληθυσμιακά να συγκριθεί με εμάς. Είναι λίγο μικρότερη σε πληθυσμό, αλλά παρόλα αυτά. Αυτοί τα πήγανε καλά στο θέμα το υγειονομικό. Ναι. Δεν μπορώ να δώσω μία λογική εξήγηση, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών έχουν τον κόσμο τους για πέταμα, για να πεθάνουν. Ναι, δεν θέλω και εγώ να πιστεύω ότι είναι τόσο ανεύθυνες οι κυβερνήσεις. Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτόν, λοιπόν ακολουθούν διαφορετικές λογικές από την πεπατημένη, συνεχίζουν να έχουν θύματα και αρχίζουν αποκλιμάκωση. Φοβούνται τόσο πολύ την οικονομική συνέπεια. Το οικονομικό κόστος. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για οικονομική καταστροφή, για οικονομικό κράχ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με κίνδυνο της επανεκκίνησης της οικονομίας. Αλλά να τονίσουμε εδώ ότι κίνδυνος... τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις χιλιάδες ψυχές, τους χιλιάδες ανθρώπους που μπορεί να χαθούν. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Αυτός ο κίνδυνος όμως σε μεγαλύτερη βαθμίδα ελοχεύει και στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε μια οικονομία που μόλις βγήκε από μια μακρόχρονη βέβαια κρίση. Και ακόμη περισσότερο. Βεβαίως. Ήταν για μια διαλυμένη οικονομία που πήγε να κάνει τα πρώτα βήματά της να ορθοποδήσει. Και έρχεται και έτσι τρώει ακριβώς αυτή τη σφαλιέρα της πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Πώς λοιπόν, δηλαδή δεν είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβουμε? Είναι πραγματικά μια δύσκολη απόφαση. Και αυτό ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο θα αναλάβει ευθύνη η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κάθε χώρας για το τι τελικά θα επιλέξει. Θέλω να πιστεύω ότι η ενδεδειγμένη λύση είναι η επιλογή η δική μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μείνει και σε αυτά τα νούμερα και συνεχώς πέφτουμε στη λίστα των χωρών με τους θανάτους, με τους διασωληνωμένους και τον αριθμό των κρουσμάτων. Αν θα δείτε ότι πέφτουμε συνεχώς κάθε εβδομάδα ναι, 7-8 θέσεις πιο κάτω. Ναι. Με συνέπεια είμαστε για πρώτη φορά στον πάτο μιας λίστας και να μας κάνει ευτυχισμένους. Να χαιρόμαστε που είμαστε χαμηλά, ναι. Πραγματικά, πραγματικά. Να σας ρωτήσω, γιατρέ, λιγάκι, γιατί αυτό ξαναλέω και να το λέμε και να το φωνάζουμε ότι πρέπει να πιστώσουμε σε όλους τους Έλληνες,
αυτή την πειθαρχία που δείξαμε, γιατί μας ανήκει σε εμάς, τους πολίτες ανήκει αυτή η νίκη. Εντάξει. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα, που ο κανόνας ήταν ότι οι Έλληνες πολίτες έδειξαν υπευθυνότητα, έδειξαν μεγαλοσύνη και πολύ, πολύ, με πολύ περισσότερο εξαιρετική προσαρμοστικότητα. Προστατεύσατε, αν θέλετε, να το έτσι, σαν προσωπικό σχόλιο δικό μου, προστατεύσαμε τους αγαπημένους μας, προστατεύσαμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο είναι στα γόνατα εδώ και χρόνια τώρα. Βέβαια, βέβαια. Το δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας σαφέστατα και υπολείπεται των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι πολύ πιο ευάλωτο και άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα μεγάλα κύματα τα οποία ενδεχομένως θα προκαλούνταν από μια μαζική διασπορά της νόσου. Λοιπόν, άκουσα τον Πρωθυπουργό προχθές, φαντάζομαι και εσείς όπως και εκατομμύρια άλλα Ελλήνων, να λέει, να εκφράζει ανησυχία για το αν θα επιστρέψει η πανδημία από φθινόπωρο. Αυτό θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού, για το αν θα επιστρέψει. Κοιτάξτε, αλλά προσέξτε λίγο για να το πιάσουμε μαζί συνολικά. Ναι, ναι. Με δεδομένο ότι έχουμε χαμηλά νούμερα και είμαστε από τις χώρες οι οποίες μνημονεύεται γενικότερα στο εξωτερικό, το καλοκαίρι, όσοι από την τουριστική σεζόν τέλος πάντων απομένει, ενδεχομένως να έχουμε αφήξεις από διάφορες χώρες του κόσμου στην Ελλάδα. Αυτό μας ανησυχεί. Πολύ καλά κάνετε και το φύγετε. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το δεύτερο σκέλος. Σαφέστατα, όντας από τις πλέον ασφαλείς χώρες σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του κορονοϊού στην Ευρώπη και παγκοσμίως, σαφέστατα θα αποτελέσουμε και ενδεχομένως από τις πρώτες επιλογές των δυνητικά τουριστών που θα θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους. Και αυτό γιατί η γειτονική Τουρκία, η γειτονική Ιταλία, η Ισπανία, ακόμη και χώρες της Βόρειας Αφρικής πλέον δεν αποτελούν τουριστική επιλογή για τον απλούστατο λόγο ότι τα κρούσματα εκεί είναι χιλιάδες ή θάνατοι πάρα πάρα πολύ. Αυτό ναι μεν θα είναι καλό για την επανεκκίνηση της οικονομίας και η βαριά βιομηχανία μας, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς, είναι ο τουρισμός. Βέβαια ελοχεύει το κίνδυνο να έχουμε εισαγόμενα κατά χιλιάδες περιστατικά κρούσματα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί, και αυτό άκουσα και τον Πρωθυπουργό να λέει κάποια στιγμή, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα ευρωπαϊκή, έτσι ώστε όλοι αυτοί που θα έρθουν να περάσουν τις διακοπές τους να ελέγχονται είτε πριν την αναχώρησή τους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οπουδήποτε αλλού, με τους γνωστούς ελέγχους των δειγμάτων, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ότι είναι απόλυτα υγιείς, για να διασφαλίζεται και η δική μας χώρα απέναντι στους κινδύνους που θα τεθούν. Έτσι. Από εκεί και μετά, για το πρώτο κομμάτι της ερώτησης που κάνατε, θέλω εδώ να πω ότι πραγματικά βαίνουμε μεν προς αποκλιμάκωση, σαφέστατα επειδή η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει, ο ήλιος θα είναι άπλετος, η περιόδης ακτινοβολία ξέρουμε ότι δρά καταστροφικά απέναντι στον ιό, θα παραμένει πολύ μα πολύ λιγότερο στις επιφάνειες και γενικότερα στους χώρους τέλος πάντων που διαβιώνουμε. Θα βγαίνουμε συνεχώς και προς τα έξω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι συναθρήσεις σε μεγάλους χώρους, ναι μεν θα είναι περισσότερες, αλλά θα είναι σε ψηλές θερμοκρασίες και σε άπλετο φως. Άρα λοιπόν δυνητικά θα είναι πολύ δυσκολότερη η διασπορά του ιού, η μετάδοση της νόσου, η μολυσματικότητα θα πέσει και άρα λοιπόν περιμένουμε μια ύφεση της νόσου. Με βάση όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, οι επιστήμονες μιλούν για επάνωδο περίπου εκεί κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όπως περιμένουμε και για την γρίπη. Αλλά μεσολαβούν κάποιοι μήνες οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ετοιμαστούμε πολύ καλύτερα, θα έχουμε ενδεχομένως και καινούργια όπλα στη φαρέτρα μας, είτε με τη μορφή αντιρετροϊκών φαρμάκων, είτε μονοκλωνικά αντισώματα, ενδεχομένως να έχουμε και εμβόλια. Άρα λοιπόν κερδίσαμε χρόνο έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πολύ καλύτερα τότε. Και μια τελευταία ερώτηση από μένα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν ο Αντώνης θέλει κάτι ακόμα, μας πιέζει και ο χρόνος βέβαια. Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για το αν υπάρχει κάποια μορφή φήμωσης αναφορικά με τους επιστήμονες για το να μιλάτε για τον κορονοϊό. Φαντάζομαι έχετε και δει και εσείς δημοσιεύματα με ένα χαρτί το οποίο υποτίθεται ότι είναι οδηγία προς γιατρούς, επιστήμονες όπως είστε και εσείς, να μην μιλάτε, να μην μιλάει κανένας για τον κορονοϊό εκτός από τους επίσημους φορείς της πολιτείας οι οποίοι μας ενημερώνουν. Ισχύει καταρχάς κάτι τέτοιο? Καταρχήν, εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Άκουσα για κάποια παρένεση, νουθεσία να την πω,
επίσημη από κυβερνητικά χείλη προς συγκεκριμένα νοσοκομεία. Αν δεν κάνω λάθος στο Λαϊκό, γιατρούς, συναδέλφους συγκεκριμένου νοσοκομείου, αν δεν κάνω λάθος στο Λαϊκό, ήταν και κάποιο ακόμη. Δεν γνωρίζω όμως κάτι άλλο και προσωπικά δεν έχω λάβει ούτε τέτοια οδήγια και πολύ περισσότερο δεν θα θεωρούσα ότι είναι και σοβαρή, γιατί επιστημονικά φυσικά και θα έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας και η ενημέρωση του κόσμου και των πολιτών, των Ελλήνων, σαφέστατα είναι και όχι μόνο δικαίωμα, εννοείται, απόλυτα δεδομένο ότι πρέπει να γίνει. Και δικό σας και δικό, και δική σας και δική μας υποχρέωση. Σαφέστατα. Να είστε καλά, γιατρέ. Ο πολίτης ο οποίος δεν είναι ενημερωμένος, πολύ μα πολύ απλά θα καταληφθεί από αγωνία, άγχος και πανικό, και ο πανικός είναι χειρότερος σύμβουλος. Μάλιστα. Και το θέμα είναι βέβαια το πώς ενημερώνεται ο πολίτης, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλλον από ποιους και πώς. Τέλος πάντων. Ναι, σε αυτό έτσι όπως το θίγετε έχετε απόλυτο δίκιο. Να είστε καλά, γιατρέ μου. Να είστε καλά. Πολύ καλημέρα σας.